Θα απαντήσω στο ερώτημα πώς και κατατέθηκε αυτή η ερώτηση στις 6 του Μάρτη. Πιθανόν να μην το γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, γιατί οι σχολικές εκδρομές ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν, αναστάλθηκαν στα τέλη του Φλεβάρη και όταν είχε ξεκινήσει ήδη το φαινόμενο της πανδημίας. Προσέξτε όμως, από τις αρχές του Μάρτη, ακόμα και από τις 6 Μάρτη που καταθέτουμε την ερώτηση, μεσολαβεί ένα διάστημα περίπου 40 ημερών μέχρι τις 13 του Απρίλη, όπου βγαίνει η ΠΝΠ και συγκεκριμένα το άρθρο 70 αυτής της πράξης. Μέχρι τότε λοιπόν και για όλο αυτό το διάστημα οι τουριστικές επιχειρήσεις, και όταν εμείς κύριε Υπουργέ μιλάμε για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δεν αφαιρόμαστε μονάχα στα μικρά τουριστικά γραφεία των 3 και 4 υπαλλήλων. Καταλαβαινόμαστε εδώ μέσα. Μιλάμε για τις μεγάλες εταιρείες μεταφορών, για τις αεροπορικές εταιρείες, μιλάμε για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τις οποίες βεβαίως έχετε μπουκώσει κι εσείς όπως και οι προηγούμενοι, τώρα ακόμα περισσότερο με αφορμή την πανδημία. Για αυτούς μιλάμε. Μέχρι τότε λοιπόν η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα απολύτως έτσι ώστε αυτές οι οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες που έχουν δώσει 200, 300, 400, 500 ευρώ για να πάνε εκδρομή τα παιδιά τους, να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Μιλήσατε για την ισορροπία με την οποία υπομίζεται η κοινωνία τα βάρη. Σοβαρά μιλάτε. Η ίδια είναι αυτή η ισορροπία. Επομίζονται τα βάρη με αναλογικό τρόπο. Για κάποιους, κύριε Υπουργέ, ένα πεντακοσάρικο είναι τα λεφτά που θέλουν για να ζήσουν ένα ολόκληρο μήνα. Και για άλλους ένα πεντακοσάρικο, για όλους αυτούς τους μεγάλους, είναι για να βγουν έξω για να πιούν έναν καφέ. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν και δεν μπορούμε να τους εξισώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, επαναφέρουμε την πρότασή μας για την ακόμα και τώρα εξαίρεση των σχολικών εκδρομών από το άρθρο 70. Γιατί ξέρετε, και θα σας πω τώρα, θα σας αναλύσω ορισμένες ιδιαιτερότητες που έχουν οι σχολικές εκδρομές. Καταρχήν, κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει εδώ ότι την επόμενη χρονιά ή και τη μεθεπόμενη ότι θα γίνουν οι σχολικές εκδρομές, ότι θα επιτραπούν. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Δεν ξέρουμε την εξέλιξη του φαινομένου της πανδημίας. Είναι άγνωστο. Το αν θα γίνουν αυτές οι εκδρομές, το αν θα μπορούν να μείνουν 3 ή 4 άτομα σε ξενοδοχεία, όλες αυτές τέλος πάντων τις λεπτομέρειες τις λειτουργικές των εκδρομών. Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί αυτές τις εκδρομές σε σχέση με τις υπόλοιπες και δεν τις καθιστά ένα απλό τουριστικό προϊόν. Ξέρετε ότι για αυτές τις εκδρομές χρειάζονται και οι υπογραφές των γονέων. Είναι απαραίτητο, δεν χρειάζονται για τις υπόλοιπες εκδρομές. Επίσης, για την διενέργεια αυτών των εκδρομών, για την πραγματοποίησή τους, είναι υποχρεωτική διενέργεια διαγωνισμού, κύριε Υπουργέ. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό το πρακτορείο το οποίο οφείλει τα χρήματα αυτά να μειοδοτήσει, να μην μειοδοτήσει μάλλον σε έναν επόμενο διαγωνισμό και άρα να απαλλαγεί και από την υποχρέωσή του να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις. Επίσης, και αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνουν όλοι, για τους μαθητές που είναι τώρα στην τρίτη λυκείου ή για τους μαθητές που είναι στην έκτη δημοτικού και από την επόμενη χρονιά θα αλλάξουν σχολική μονάδα. Πώς θα πάνε όλοι αυτοί μια σχολική εκδρομή? Θα ξαναβρεθούν δηλαδή μετά από κάποιους μήνες, θα κάνουν ένα reunion για να κάνουν μια σχολική εκδρομή? Είναι ορισμένα από τα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαιτερότητα αυτής της κατάστασης και που σας υποχρεώνουν, λέμε εμείς, να εξαιρέσετε τις σχολικές εκδρομές έτσι ώστε να επιστραφούν τα χρήματα αυτά στους γονείς. Τώρα, σε σχέση με το οικονομικό κόστος των βαρών που επομίζονται και τα λοιπά, έχουμε πει. Δείτε, ξέρετε, η κυβέρνηση σε αυτό έχει δύο πρόσωπα. Από τη μια, όταν πρόκειται για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα, τους καναλάρχες για παράδειγμα, τους αφαιρέσατε την υποχρέωση, τους απαλλάξατε από την υποχρέωση να πληρώσουν το φετινό τέλος για τα κανάλια που διαθέτουν και που είναι μερικά εκατομμύρια. Τους ιδιοκτήτες αυτοκινητοδρόμων τους ταΐζετε κι εσείς κανονικά, μιας και που έχουν υπογραφεί οι σχετικοί νόμοι με ρήτρες εγγυημένων εσόδων, δηλαδή αν τυχόν και περάσουν λιγότερα αυτοκίνητα όπως τώρα με την πανδημία, τα λεφτά τους αυτοί θα τα πάρουν. Για τους κλινικάρχες, 30 εκατομμύρια έτσι για προκαταβολή στην αρχή και μετά ένα διπλασιασμό
του κόστους των μονάδων εντατικής θεραπείας, έτσι για να παραστήσουν ότι είναι και ψυχοπονιάριδες. Δηλαδή, για όλους αυτούς η κυβέρνηση είναι γαλαντόμα. Είναι με το παραπάνω τα δίνει. Όταν όμως πρόκειται για τους εργαζόμενους και μιλάμε για λαϊκές οικογένειες και για ποσά τα οποία τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Δεν φτάνουν δηλαδή όλα όσα είχαν ως τώρα, την ανεργία, τη φτώχεια, την ανασφάλεια από την πανδημία, ακόμα και λεφτά που έχουν δώσει για να πάνε μια εκδρομή τα παιδιά τους, δεν μπορούν ούτε αυτά να τα πάρουν πίσω. Θα τα πάρουν, λέτε εσείς, μετά από 18 μήνες. Ζήσε Μάη μου, να φας τρεφίλι. Εν πάση περιπτώσει, λέμε ότι τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν σας το λέμε εμείς, κύριε Υπουργέ, μονάχα. Εμείς μεταφέρουμε τη φωνή εδώ χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας, γιατί η ερώτηση αυτή είχε πολύ μεγάλη απήχηση και καταθέτω ενδεικτικά εδώ στη Βουλή ένα υπόμνημα από ένα σύλλογο γονέων, από μια ένωση γονέων, συγκεκριμένα την Ένωση Γονέων του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Οι οικογένειες της περιοχής αυτής φυσικά έχουν και ακόμα περισσότερα έξοδα μετακίνησης, όπως καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ.